πρώτον για τις συζητήσεις μου με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάικ Πομπέο, που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ στην Κρήτη. Θα τις χαρακτήριζα εξαιρετικά επιτυχημένες, διότι από μόνη της μια επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην χώρα μας, πόσο μάλλον όταν είναι η δεύτερη εντός 12 μηνών, αποτελεί πολιτικό γεγονός. Όμως, ειδικά στον χρόνο που έγινε, με την ατζέντα που είχε και με το κλίμα που συνολικά την χαρακτήρισε, πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντική. Παράγει αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα, έχει μεγάλη εθνική εμβέλεια και νομίζω ότι η Ελλάδα συνολικά έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη από αυτήν την επίσκεψη. Έβλεπα μάλιστα και ένα αποχαιρετιστήριο tweet του Υπουργού Εξωτερικών, το οποίο ανήρτησε πριν από περίπου μισή ώρα, όπου αναφέρθηκε στην εξαιρετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διμερείς μας σχέσεις αυτούς τους 12 μήνες που μεσολάβησα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης επίσκεψής του. Και νομίζω ότι το θετικό αποτύπωμα για την χώρα μας αποδεικνύεται και από τον εκνευρισμό που το ταξίδι προκάλεσε στην απέναντι πλευρά. Κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτούν και όσοι το υποδέχτηκαν στην Αθήνα με αμηχανία, για να μην πω ενίοτε και με μικροψυχία. Πιστεύω ότι τέτοιες στιγμές πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και υπεύθυνοι, διότι από αυτές τις εξελίξεις, αν έχουμε μια θετική εξέλιξη στα εθνικά θέματα, δεν κερδίζει η κυβέρνηση, κερδίζει η Ελλάδα. Και βέβαια, στις συζητήσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών στην Θεσσαλονίκη, συζητήθηκε η διμερή συνεργασία σε πολλούς τομείς. Στις συζητήσεις που είχαμε στην Κρήτη, προφανώς κυριάρχησαν τα θέματα ασφάλειας. Υπήρξε απόλυτη συμφωνία ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες στη Μεσόγειο, αλλά και συμφωνία στην υποχρέωση που πρέπει να έχουν όλα τα μέλη να σέβονται, να σεβόμαστε όλοι μας το διεθνές δίκαιο. Σε αμυντικό επίπεδο θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι η παρουσία και μόνο του πιο σύγχρονου πλοίου του Αμερικανικού στόλου, του Herschel Williams στη Σούδα, την οποία και επέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως μόνιμη βάση λιμενισμού, λέει πολλά πράγματα για το μέλλον της αμυντικής μας συνεργασίας, ενώ νομίζω ότι και σε διπλωματικό επίπεδο όσα υπόθηκαν για την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή είναι πολύ σημαντικά. Μην ξεχνάμε ότι προημερών ο κ. Πομπέο ήταν και στην Κύπρο. Πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζωτικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία δεν είναι διατεθειμένες να τα απεμπολίσουν. Και πιστεύω ότι η επίσκεψη αυτή ενισχύει και την εθνική μας γραμμή εν ώψη του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο. Εκεί θα εξεταστεί αναλυτικά η τουρκική συμπεριφορά και ελπίζω το μήνυμα προς την Άγκυρα να είναι απόλυτο σαφές. Οι μονομερείς ενέργειες προκαλούν παρενέργειες. Οι επιθετικές κινήσεις φέρνουν ανάλογες απαντήσεις. Συνεπώς, πρέπει να σταματήσουν οι προκλήσεις για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το ζήτημα το οποίο μας χωρίζει με την Τουρκία, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δικιά μας θέση είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, το είπα και χθες, ότι έχει φτάσει πια η ώρα της διπλωματίας και είναι πια στο χέρι των γειτόνων μας να αποδείξουν έμπρακτα εάν όντως ειλικρινά επιθυμούν την αποκλιμάκωση και τον διάλογο. Διαφορετικά, η Ευρώπη έχει και άλλους τρόπους να προστατεύσει τα συμφέροντά της, αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.